στην πολιτική επικαιρότητα, κυρία Σκικέ, παίρνοντας από αφορμή από το προηγούμενο ρεπορτάζ, λίγο πριν το διαφημιστικό σποτ, με τις επικείμενες ή μάλλον με τις απειλές για διαγραφές βουλευτών, ιατρών, μηχανικών και φαρμακοποιών και άλλων κλάδων, να καλησπερίσουμε τον βουλευτή Ιφιώτιδας, τον κύριο Θανάση Μιχελή. Κύριε Μιχελή, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Εσείς πάντως, ως πρώην εκπαιδευτικός, δεν αντιμετωπίζετε τέτοιο κίνδυνο? Δεν το βλέπω έτσι. Ακούγοντας πάρα πολύ προσεκτικά τα όσα ελέγχθησαν, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες που υπονοήθηκαν αυτά, ήρθε στο μυαλό μου η ιστορία των συντεχνιών του 18ου αιώνα, που τότε όσοι μάθαιναν να χτίζουν ή να οικοδομούν, να σχεδιάζουν μεγάλα κτίρια ή κάποιες δύσκολες τέχνες, συγκροτούσαν τις συντεχνίες, δεν μετέφεραν τη γνώση σε άλλους και όποιος ξέφυγε από τη συντεχνία προς τα έξω κινδύνευε μέχρι και να τον θανατώσουν. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία σχέση με την ανοιχτή δημοκρατία του σήμερα, την αστική δημοκρατία, την κοινοβουλευτική που ζούμε εμείς, και νομίζω ότι τουλάχιστον σε μένα θυμίζουν εποχές δικτατορίας συνταγματαρχών, που όποιος έβγαινε σε μια διαδήλωση κατά των συνταγματαρχών τον διέγραφαν από το αντίστοιχο σωματείο του ή τον απέλυαν. Δεν κατάλαβα γιατί ένας που είναι μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, εγώ θα έλεγα και εκπαιδευτικός και οτιδήποτε, όταν εκλέγεται βουλευτής για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που εκλέγεται, θα πρέπει να εκπροσωπεί τα επαγγελματικά συμφέροντα στενά της συντεχνίας του, του συνδικάτου του, να το πω πιο ορθά όπως λέγεται σήμερα. Δεν είναι και ένας τρόπος να προασπίσει τον κλάδο τον οποίο έχει υπηρετήσει? Οι κλάδοι προασπίζονται από το συνδικαλιστικό τους όργανο. Κανένας δεν λέει κατεβαίνω υποψήφιος των μηχανικών, των γιατρών. Λέει κατεβαίνω υποψήφιος με την τάδε πολιτική άποψη, όπου εκφράζεται από το τάδε συγκεκριμένο κόμμα και θα υπηρετήσω το τάδε πρόγραμμα. Και προβληματίζεται αν αυτό το εφαρμόζει ή δεν το εφαρμόζει, να ξανακατέβει ή να μην ξανακατέβει, να παραιτηθεί ή να μην παραιτηθεί. Κανένας δεν λέει προασπίζω τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί υποθέτω ότι τότε η Βουλή θα γίνει ένα κέντρο συντεχνιών με συγκρούσεις που οδηγούν σε αυτό που λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός, δηλαδή σύγκρουση μικροσυμφερόντων των εργαζομένων κυρίως, γιατί κανείς από τον ΣΕΒ δεν διέγραψε τον βιομήχανο που είναι μέσα στη Βουλή και που ψήφισε οτιδήποτε. Ποτέ. Κανείς μεγαλέμπορας δεν διέγραψε τον έμπορα που είναι μέσα στη Βουλή και ψήφισε οτιδήποτε. Άρα θα πρέπει να το δούμε και έτσι. Μην πολλώνουμε τα πράγματα στη βάση μικροσυμφερόντων και δεν οδηγούμε πουθενά. Εσείς πώς πήγατε να ψηφίσετε προχθές το βράδυ στη Βουλή? Ήσασταν αποφασισμένος απόλυτα? Εγώ έχω λυμμένο στον εαυτό μου και νομίζω όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτούς των ΑΝΕΛ, ότι το καλοκαίρι ψηφίστηκε ένα πρόγραμμα που ήταν κατ' εμέ μια σημαντική υποχώρηση από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και το πανηγυρίσαμε όλοι, ευτυχώς που μείναμε Ευρώπη, χωρίς να δούμε τις περαιτέρω συνέπειες, εγώ θα τολμήσω και κάτι άλλο να πω. Όπως πανηγυρίσαμε το 1981, μπήκαμε στον παράδεισο που λέγεται Ευρώπη, αλλά ουδέποτε από τότε ως σήμερα κάναμε έναν θετικό και αρνητικό απολογισμό. Μόνο τον θετικό βλέπουμε, μόνο όσα εισπράξαμε και μοιράσαμε ως επιδοτήσεις ή ως έργα, να μην το υποτιμώ, βλέπουμε. Κανένας δεν θυμάται, να θυμίσω ότι το αλήθεια σημαίνει το αστερετικό και το λήθη. Δεν θυμάμαι σημαίνει αλήθεια. Αρνούμε να θυμηθώ, άρα πρέπει να θυμόμαστε. Κανένας λοιπόν δεν θυμάται ότι από το 81 μέχρι σήμερα κατέρευσε όλη η βιομηχανία της χώρας. Ήταν ένα από τις αρνητικές συνέπειες. Δεν είμαι από αυτούς που θα πω ότι τις έκλεισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πω ότι τις έκλεισαν οι περιστάσεις που δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε σωστά. Έτσι λοιπόν και τώρα. Ψηφίστηκε κάτι το καλοκαίρι από 221. Αυτοί οι 221 δεν ψήφισαν μένουμε Ευρώπη ο ένας, νομίζω ότι δεν θέλουμε αφήνουμε το ευρώ ο άλλος, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυξήσεις ο άλλος. Ψήφισαν ένα συγκεκριμένο νόμο με συγκεκριμένα άρθρα που αν τα διαβάσετε περιγράφονται όσα από τον Σεπτέμβρη έως και προχθές ψηφίστηκαν στη Βουλή από την κυβέρνηση. Ναι. Αναλυτικότερα. Με έναν λογαριασμό πολύ μεγαλύτερο όμως σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Γιατί ο λογαριασμός της αντιπολίτευσης βγαίνει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Αλλά οι λογαριασμοί έχουν να κάνουν σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Και ξαναλέω, αλήθεια θα πει. Δεν ξεχνώ τα προηγούμενα, αλλά αναφέρω τα συγκεκριμένα δεδομένα. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που ψηφίσαμε λέει ότι πρέπει να μειωθεί η ασφαλιστική δαπάνη ή αλλιώς να εισπραχθούν 1,8 το χρόνο επί 3 χρόνια 5,4.
Μας βάλανε και αυτό που υποθέτω ότι θα με ρωτήσετε, τον κόφτη, τα παραπαιτούμενα. Βέβαια, είναι θέμα συζήτηση στις τελευταίες. Σοβαρότατο ώρες. Θέμα συζήτηση. Σοβαρότατο. Το δούνου του, αν είδατε, πίεζε με μια τακτική να μας οδηγήσει στο παραπέντε, που είναι οι αρχές Ιουνίου, όπου χρωστάμε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 2 δις. Πίεζε να μας οδηγήσει εκεί να μην έχουμε τα χρήματα, ώστε να υποχωρήσουμε και να δεχθούμε πέρα από τα συμφωνηθέντα και άλλα 2% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,6, ως κάβα, ως παρακαταθήκη, ως υποθήκη, αν τυχόν δεν τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα. Τι κατάφερε η κυβέρνηση να πετύχει? Δεν κατάφερε το απόλυτο, δεν δεχόμαστε τίποτα, κατάφερε μια ενδιάμεση συμβιβαστική λύση. Δεχόμαστε να αναλάβουμε εμείς την υποχρέωση, αν δεν καταφέρουμε να τα τηρήσουμε, να πάρουμε τέτοια μέτρα ώστε αυτά που συμφωνήσαμε να τηρηθούν. Ναι. Αυτό είναι ο κόφτης. Όμως είδαμε και λίγο νωρίτερα τον Πρωθυπουργό που ήταν περιχαρίστο στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, κύριε Μιχελή, για τη λύση που επιτεύχθηκε, ναι, που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στις 24 Μαΐου. Ναι. Ο λαός τώρα πώς θα είναι περιχαρής όταν από τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να πληρώνει? Όλοι οι κλάδοι της κοινωνίας. Για να δούμε τι θα πληρώνει. Η μισθωτή εργασία, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και για την οποία ουδής αναφέρεται, σαν να μην υπάρχει, που μαζί με το 1,5 εκατομμύριο άνεργους προσεγγίζουν τα 5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνουν κάτι λιγότερο. Η μισθωτή εργασία λοιπόν πληρώνει σταθερές ασφαλιστικές εισφορές 38%. Και δεν το έχει αντιληφθεί κανείς, γιατί και εγώ ως μισθωτός, όταν με ρώταγαν πόσα παίρνεις, έλεγα 1.700-1.900, δεν είχα αντιληφθεί ότι παίρνω περίπου 3.000. Τώρα βέβαια η απάντηση είναι σωτά, δεν είναι το δημόσιο. Η απάντηση είναι σωτά, δεν είναι ο εργοδότης. Παρ' όλα αυτά, η μισθωτή εργασία πληρώνει τόσο. Τώρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα επιβαρυνθούν να πληρώσουν, όχι σε υπερβολικό βαθμό, το 80-90%, που είναι με χαμηλές αποδοχές κάτω των 10.000 καθαρών, θα είναι της τάξης του 20% συν 7. Γιατί αυτό τώρα? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και εγώ θα έλεγα, θα μπορούσαμε σε κάποιες πιο ομαλές συνθήκες να πάμε σε κάτι το πιο ομαλό, με την συγκατάβαση των ίδιων των κλάδων. Το καλοκαίρι όμως, τι υπογράψαμε? Το καλοκαίρι υπογράψαμε ενιαίο ασφαλιστικό φορέα με ενιαίες αρχές. Και τι κρύβεται πίσω από αυτό? Ενιαίες ασφαλιστικές εισφορές όλοι οι κλάδοι. Να τολμήσω να πω ότι κρύβεται πίσω από αυτό υπαλληλοποίηση όλης της μεσαίας τάξης. Είναι επιθυμία αυτό μιας αριστερής κυβέρνησης? Η απάντησή μου είναι όχι, αλλά είναι επιθυμία, λυπάμαι που θα το πω, του αναπτυγμένου καπιταλισμού που υπάρχει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η μισθωτή εργασία είναι πάνω από 80%. Εμάς είναι το 50%. Εμείς έχουμε μια μεγάλη μεσαία τάξη, η οποία και πλήττεται τώρα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν πλήττεται. Καλείται να πληρώσει εκείνα, να τολμήσω να το πω και αυτό, που δεν πλήρωσε πρώτου 9. Πρώτου 9, αν θυμόμαστε καλά, ο μέσος όρος των εισοδημάτων γιατρών, μηχανικών, δικηγόρων και μικροεμπόρων ήταν κάτω από το μέσο όρο των εισοδημάτων των υπαλλήλων. Δηλαδή, πρώτου 9, στα χαρτιά, η πιο πλούσιοι ήταν η αστική τάξη, η οικονομική ελίτ, η δεύτερη πλούσιοι ήταν οι υπάλληλοι και η τρίτη πλούσιοι ήταν οι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι δεν ήταν έτσι. Υπήρχε φοροδιαφυγή. Αυτό δυστυχώς καλούνται να το πληρώσουν τώρα σε δύσκολες συνθήκες. Εγώ το κατανοώ. Δεν λέω ότι είναι το απολύτως τυπικά δίκαιο. Λέω ότι είναι αυτό που μας ανάγκασαν να πάμε το καλοκαίρι και που θα πρέπει εν τέλει να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε χωρίς συγκρούσεις μεταξύ κλάδων, με μια ενότητα ως χώρα, γιατί εγώ δεν ξεχνώ ότι η χώρα είναι μια μικρή χώρα, αδύναμη χώρα, και δεν ξεχνώ πώς συνετρίβησαν τέτοιες χώρες από τα μεγάλα συμφέροντα στη γειτονιά μας. Θυμηθείτε Γιουγκοσλαβία, δείτε Συρία. Επειδή το είπατε λίγο πριν, αυτό το περιβόητο αυτόματο κόφτη, πιστεύετε, θέλοντας να βλέπουμε και το ποτήρι μισογεμάτο, να τα δούμε και λίγο αισιόδοξα, να αλλάξει και η ψυχολογία όλων μας, γιατί ακριβώς αυτό έχει ανάγκη και και η αγορά και η κοινωνία μας. Θα μπει στη διαδικασία να ενεργοποιηθεί ή δεν θα χρειαστεί? Θα επιτύχουμε? Εγώ ευελπιστώ, ευελπιστώ πως όχι. Και λέω ευελπιστώ γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τα συμφέροντα της χώρας, των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και των μεσαίων κοινωνικών τάξεων που αντιστοιχούν στο 85-90%. Δυστυχώς θα συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα, να το πω έτσι λίγο στην αργό, τον Ελληνάρα,
που έχει τα λεφτά του στην Ελβετία, την επιχείρησή του στη Βουλγαρία, την μεγάλη BMW στην Ελλάδα με βουλγάρικο αριθμό και μας κουνάει και το χέρι γιατί φέραμε μέσα τους πρόσφυγες. Και ότι θα μαζέψουμε 500.000, 57.000 είναι και έχει σταματήσει η ροή. Με αυτόν θα συγκρουστούμε. Είναι πολλοί αυτοί. Αυτοί δεν είναι πολλοί, αλλά τα χρήματα που έχουν είναι πολλά. Είναι 60 δις. Αυτοί είναι λίγοι. Καλά, μέχρι να πληρώσουν αυτοί όμως πρέπει να πληρώσουν. Όχι, πρέπει να φτιάξουμε μηχανισμούς να πληρώσουν και αυτοί. Μέχρι να πληρώσουν αυτοί, δυστυχώς θα πληρώσουμε οι πιο πολλοί. Ναι, αλλά πότε θα γίνει, 1,5 χρόνο τώρα κυβερνάτε. Σωστά. Σωστά λέτε. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Είναι πολιτικά και ιστορικά πρωτότυπο παγκόσμιο να ζητάς από ένα κόμμα που παρέλαβε μια κατάσταση στην κατάσταση που την γνωρίζουμε όλοι, 25% ανεργία, 1/4 χαμένο από τον εθνικό πλούτο και να περιμένει σε 1,5 χρόνο να τα κάνει. Ναι. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σε πόσα χρόνια τα κάνουν. Γνωρίζατε όμως και την κατάσταση πριν αναλάβατε και άλλα υποσχεθήκατε στο λαό και άλλα πράξατε στη συνέχεια. Υποσχεθήκαμε το όραμά μας και το πρόγραμμά μας. Δεν πράξαμε αντίθετα από αυτά, δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός το είπε με μια υπερβολικά ειλικρινή έκφραση και βαριά, είχαμε αυταπάτες, εγώ θα το έλεγα λίγο πιο κομψά. Είχαμε υπερβολική αισιοδοξία ότι θα το πετύχουμε, μάλιστα, γιατί δεν αντιληφθήκαμε τα μεγάλα συμφέροντα που είναι απέναντί μας. Λοιπόν, το καλοκαίρι ή φέτος πώς προδιαγράφεται από πλευράς πολιτικών εξελίξεων, ψηφίσαμε το πακέτο, παίρνουμε την αξιολόγηση 24 Μαΐου και το χρέος και προχωρούμε. Η άποψή μου είναι ναι. Χρειάζεται και μια αναδιάταξη, κυρίως του δημόσιου τομέα. Εμένα η ανησυχία μου, αν θέλετε, δεν είναι όσον αφορά κυρίως τις συγκρούσεις στη Βουλή, γιατί είμαι πάντα παρόν εκεί και ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα σας πω κάτι που διέφυγε από τους πιο πολλούς. Η επιθυμία των περισσότερων μέσα στη Βουλή, πέραν των ΣΥΡΙΖΕΟΝ και ΑΝΕΛ, ήταν να ψηφιστεί. Αυτό εμέσως εκφράστηκε με την απουσία των πρώην τριών αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Αυτά έχουν συμβολικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητα. Καραμαλής με Ημαράκη, Σαμαράς ήταν απόντες. Και εκφράστηκε με την απουσία της Ντόρας Μπακογιάννη και από τους ομιλητές και από την ονομαστική ψήφο. Αυτά πώς πέρασαν απαρατήρητα. Εσείς τα λέτε αυτά. Η κυρία Μπακογιάννη επικαλέστηκε αδιαθυσία. Από τις 10.30 και μετά. Μέχρι τότε ήταν στο εντευκτήριο της Βουλής μαζί μας. Μάλιστα. Και πίναμε καφέ. Εσείς ήσασταν εκεί. Όχι με μένα, με τους άλλους. Και εγώ έπινα δίπλα. Εσείς το λέτε γιατί εσείς ήσασταν εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από εργασία, από υγεία, από παιδεία. Θέλω έτσι, οδεύοντας και προς το κλείσιμο της συζήτησης, θα επιτευχθούν όλα αυτά μπαίνοντας, μάλλον συνεχίζοντας αυτό το υφησιακό κλίμα. Οι δείκτες οι οικονομικοί δείχνουν ότι δεν πήγαμε χειρότερα. Εγώ δεν θα επιμείνω ότι πήγαμε καλύτερα. Έδειχναν ύφεση 0,7, δεν είχαμε τόσο. Έδειχναν αύξηση της ανεργίας, είχαμε ελάχιστη μείωση της ανεργίας. Και λοιπά και λοιπά. Τα ανέφερε ο Υπουργός στην ομιλία του στη Βουλή. Άρα δεν ισχύει ο λεγόμενος λογαριασμός ΣΥΡΙΖΑ που ακούμε καθημερινά και προσθέτουν υποθέσεις επί των υποθέσεων. Δεν πήγαμε καλύτερα. Δεν πήγαμε και χειρότερα. Εκτιμώ ότι αν ηρεμήσουμε όλοι μας, αν τα κανάλια των 8, όχι το δικό σας, τα πανελλαδικά δεν κηρύσουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κάθε βράδυ και πανικοβάλλουν τον κόσμο. Για θυμηθείτε τι λέγανε το Πάσχα. Ότι δεν θα ανοίξουν οι τράπεζες. Ότι θα κουρευτούν οι καταθέσεις. Βρέθηκε κανένας εισαγγελέας να στείλει κάποιον από αυτούς που τα λέγανε, τους πολύ πολύ καλοπληρωμένους στα μεγάλα κανάλια της Αθήνας που χρωστάνε 1-3 ευρώ δάνεια και αρνούνται και καλούν τον ΣΥΡΙΖΑ να τα χαρακτηρίσει ως κόκκινα και να τους καλύψει. Είναι σοβαρά ζητήματα. Ας κατεβάσουμε τους τόνους. Υπάρχουν αντιθέσεις. Η αντίθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή επί της ουσίας ήταν η εξής. Δεκτώ το 1,8 δις, αφού το συμφωνήσαμε, αλλά ο μεν ΣΥΡΙΖΑ λέει να τα εισπράξουμε με φόρο από τους έχοντες, από τη μέση και προς τα πάνω. Η Νέα Δημοκρατία λέει αν τα εισπράξεις από αυτούς, δεν θα κάνουν επενδύσεις και θα αυξηθεί η ανεργία. Η απάντηση είναι τα προηγούμενα χρόνια που δεν τα εισπράταμε, η ανεργία πήγε 25%. Μάλιστα. Και να κοιτάξετε και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Ποιες είναι όμως αυτές. Είναι μεγάλο ζητούμενο, γιατί η νεοφιλελεύθερη άποψη θεωρεί παραγωγή το κεφάλαιο και η αριστερή άποψη θεωρεί παραγωγή την εργασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να την κάνουμε όποτε θέλετε. Αν υπάρχει ακόμη αριστερή άποψη. Ασφαλώς και υπάρχει. Ασφαλώς. Όταν πας στη Βουλή και ψηφίζεις, θα ξοδέψω από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, για να έχουν πρόσβαση στην υγεία
ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, όσοι είναι άνεργοι, όσοι επαγγελματίες δεν έχουν πληρώσει στον ΟΑΕ εισφορές που περικόπτονται αυτά, ας μην έχουν πληρώσει, μόνο με το ΆΜΚΑ θα έχουν όλη φαρμακευτική περίθαλψη, κατ' εμέ είναι αριστερή άποψη. Όσοι λένε ότι για να έχεις φαρμακευτική περίθαλψη, να μην πληρώνεις τίποτα, αλλά να πας στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή όποιος έχει χρήματα, είναι δεξιά άποψη. Μάλιστα. Τώρα που το είπατε και επειδή είστε και άνθρωπος που προέρχεστε από την εκπαίδευση, η συρρήκνωση των ολοήμερων σχολείων. Είναι μια παρεξήγηση. Δεν είναι συρρήκνωση. Είναι άπλωμα των ολοήμερων σε όλα τα σχολεία, ενιοποίηση όλων των τύπων των σχολείων και σχεδιασμός στο μέτρο του δυνατού να γίνουν ολοήμερα και τα άλλα. Δηλαδή, πειράχτηκαν τα υπάρχοντα ολοήμερα που χρηματοδοτούνται από ένα ΕΣΠΑ και μερικά είχαν μικρό αριθμό και τα χρήματα αυτά διοχετεύονται σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία να αυξήσουν έστω και μία ώρα το ωράριό τους με στόχο να στήσουμε ολοήμερο τμήμα σε όλα αυτά τα σχολεία από αυτούς που επιθυμούν να πάνε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να σας φέρω όλα τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας να τα δούμε. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνουμε όμως όλοι οι γονείς, γιατί και εγώ έχω παιδιά στο δημοτικό σχολείο, θα πηγαίνουν 8 με 1 και 4 το μεσημέρι. Γιατί δηλαδή τι κακό θα προσφέρει το να κάνουν και μια ώρα πληροφορική που την κάνανε και εικαστικά και ελεύθερη ζώνη. Ποιος είπε ότι είναι κακό? Δεν είπαμε ότι είναι κακό. Όλα αυτά μειώνονται. Όχι, δεν μειώνονται. 5 ώρες την εβδομάδα δεν μειώνονται. Δεν μειώνονται. Εσείς αν πηγαίνατε το παιδί σας σε ολοήμερο έχετε δίκιο επ' αυτού. Αλλά τα ολοήμερα στα οποία... 2 ώρα δεν τελειώνουν σχεδόν όλα τα σχολεία και εδώ στη Λαμία. Όχι. Όχι όλα. Όχι όλα. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα έτυχε στη Λαμία. Δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο τη Λαμία. Εμείς βλέπουμε το σύνολο της χώρας. Το 1 τρίτο των σχολείων είναι ολοήμερα έως τις 2 και κάποια έως τις 4. Τα άλλα 2 τρίτα δεν είναι έτσι. Είναι η κλασική τύπη. Δεν μας δίνετε την επιλογή όμως τώρα των 2. Αυτό είναι το θέμα. Ποια επιλογή μου είπατε? Αν θα διαλέξετε το ένα ή το άλλο, αυτό ναι, έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή εμείς λέμε ότι οι όλα τα σχολεία. Το βλέπουμε έτσι, αλλά οι εκπαιδευτικοί το βλέπουν από την πλευρά τους ότι. Των διορισμών. Βέβαια. Γι' αυτό θα πρέπει να το βλέπουμε από την πλευρά του συνόλου. Γιατί όταν παίζεις κάκι, δεν πρέπει να βλέπεις γιατί χάνεις το να πιώνει. Πρέπει να βλέπεις αν θα κερδίσεις την παρτίδα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ στη διάθεσή σας να σας φέρω και στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Και εγώ σας ευχαριστώ.